Άσχημα πράγματα. Πριν πάμε στον κύριο Κουσούλη και στον κύριο Κουρκουλά, θέλω λίγο, κύριε Φενέκο, να σταθούμε σε αυτό. Προφανώς γίνονται πιο βάναυσες οι επιχειρήσεις και προφανώς πιέζει η Ρωσία. Είχαμε και βόμβες διασποράς, άρα μπαίνουν τώρα και τα μεγάλα όπλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είναι γεγονός και όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουν τα όρια που έχει βάλει η Ρωσία, γιατί σας θυμίζω ότι αποκαλύφθηκε το επιχειρησιακό του σχέδιο ότι είχαν προϋπολογίσει περίπου 12 μέρες για την κατάληψη των πόλεων. Φωστά. Μαζί με την εισβολή. Όσο πλησιάζει αυτός ο χρόνος, είναι προφανές ότι θα αγριεύουν οι επιθέσεις. Και αυτές οι βόμβες διασποράς, όπως και οι θερμοβαρικές βόμβες, όχι μόνο είναι απαγορευμένες, αλλά είναι εγκληματική η χρήση τους σε άμαχο πληθυσμό και μέσα σε πόλεις. Πάμε, πριν δούμε τα άλλα επιχειρησιακά, πάμε πρώτα λίγο στον κύριο Κουσούλη. Αυτό που μου άφησε η προηγούμενη κουβέντα, κύριε Κουσούλη, είναι ο κόσμος, το επόμενο κομμάτι, το επόμενο στάδιο. Ο κόσμος που θα μείνει πίσω όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Τι κόσμος θα είναι. Βλέπουμε κοσμογονικές αλλαγές. Βλέπουμε μία Δύση να έχει αφυπνιστεί. Βλέπουμε την Γερμανία να εξοπλίζεται με 100 δις. Βλέπουμε την ουδέτερη Σουηδία να μπαίνει σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πώς θα τελειώσει και τι κόσμο θα αφήσει πίσω του. Μπορείτε να το δείτε κάπως εσείς και να μας το παρουσιάσετε. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά, κυρία Μαβραγάνη. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το οποίο βλέπουμε και με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι μπροστά στα μάτια μας συντελείται μία ανατροπή. Ο κόσμος που γνωρίσαμε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, έχει πλέον ριζικά αλλάξει και δεν θα τον ξανασυναντήσουμε. Η παγκόσμια θεατρική σκηνή αλλάζει, πάμε σε μια νέα πραγματικότητα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Το πιο σημαντικό από όλα, πέρα από τη βαρβαρότητα του πολέμου, είναι, κατά τη δική μου εκτίμηση, η αφύπνιση της Δύσης. Αφυπνίζομαι, κυρία Μαβραγάνη, μιας και που μιλάτε για τις λέξεις πριν από λίγο, σημαίνει εγείρομαι εκ του ύπνου. Η Δύση, λοιπόν, η οποία είχε βαριά και βαθιά κοιμηθεί μέσα στην ηλική της ευμάρεια, μπροστά στους νέους κινδύνους και τις νέες απειλές, θα επιχειρήσει να ξανασυναντήσει τον εαυτό της. Ο δυτικός άνθρωπος, υποθέτω και εκτιμώ, ότι θα ξανασυζητήσει πάλι τα πράγματα, θα δει πώς πρέπει να σταθεί στη νέα πραγματικότητα και με την έννοια αυτή διαμορφώνεται σε παγκόσμια κλίμακα μια νέα διαλεκτική δυνάμεων και μια νέα σύγκρουση σε εξέλιξη. Λέτε νέες αξίες, νέα ιδανικά, όχι μόνο καταναλωτισμός, θα δεχτεί στερήσεις, θα κάνει θυσίες, θα προτάξει, θα κάνει αγώνα δηλαδή για ιδανικά και όχι για... Όπως αντιλαμβάνομαι... Ναι, κύριε Πλάντζο, όπως έχω αντιληφθεί τη Δύση, την αντιλαμβάνομαι και προσπαθώ να την περιγράψω καμιά φορά. Παραμένει μια ζωντανή κοινωνία, δηλαδή ο δυτικός άνθρωπος δεν έχει ακόμη πεθάνει. Η ευμάρεια είναι μια απειλή για τις κοινωνίες. Η ευμάρεια που πραγματοποιήθηκε στο δυτικό κόσμο δεν έχει ομοιότη στην ανθρώπινη ιστορία. Μετά το 1950 σίγουρα. Ορίστε. Μετά το 1950 σίγουρα. Τέτοια... Ναι, και προηγουμένως εννοώ δεν υπήρξε ποτέ τόσο συσσωρευμένος πλούτος, ποτέ σε καμιά ανθρώπινη φάση. Ποτέ μετά... Αν μου επιτρέπετε. Μετά το 1950... Αμέσως, κύριε Κούρκουλα, να βάλει μια τελεία ο κύριος Κουσούλης και ερχόμαστε αμέσως. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μπορεί καμιά φορά να λειτουργεί εκφυλιστικά και θανατηφόρα για τις κοινωνίες και αυτή η σύγκρουση λειτουργεί οπωσδήποτε αφυπνιστικά. Μάλιστα. Εκτιμώ ότι πάμε σε μια συγκλονιστικά νέα πραγματικότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Ναι, πώς θα εξελιχθεί αυτή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ερχόμαστε πάλι. Ναι, ελάτε κύριε Κούρκουλα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Κουσούλης. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο Δύση, χρησιμοποιώ τον όρο πολιτισμένος κόσμος, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την ευμάρεια, αλλά χαρακτηρίζεται και από πολύ υψηλά επίπεδα ελευθερίας και δημοκρατίας. Ναι, και αυτό είναι που μας διακρίνει από καθεστώτα όπως του Προέδρου Πούτιν, τα οποία ιδίως τώρα, αλλά και εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, καταπιέζουν τελείως την ελευθερία του λόγου, επιτίθενται σε αντιπολιτευόμενους πολιτικούς, έχουν κλείσει όλα τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικώς έχουν καταργήσει τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media πρόσφατα. Αυτό είναι η μεγάλη μας διαφορά και αυτό που συνέβη στην Ουκρανία, το οποίο είναι μια ανθρωπιστική τραγωδία τεραστίων διαστάσεων, δεν θα μείνει ατιμόρυτο, διότι ευτυχώς ο πολιτισμένος κόσμος έχει δημιουργήσει και διεθνές δικαστικό σύστημα, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να επιλαμβάνεται και να μελετάει αυτά τα εγκλήματα, τα ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου τα οποία γίνονται, και ευτυχώς υπάρχει η Χάγη, όπου είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσουν όσοι ξεκίνησαν αυτήν την απίστευτη αιματοχυσία. Αλλά θέλω να πω ότι η Ευρώπη, ουσιαστικά και η Δύση, έχει υποστεί μια στρατηγική ήττα, γιατί δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον πόλεμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει τις δυνάμεις να ανασυνταχθεί, όπως είπατε, και στο τέλος είμαι σίγουρος ότι θα επικρατήσει αυτό το οποίο... Να δούμε τι θα πριτανεύσει στο τέλος, κύριε Κουρκουλά, και τι θα μείνει πίσω. Θα πριτανεύσει το δίκαιο, η δημοκρατία, η ελευθερία, ο σεβασμός του κάθε κυρίαρχου κράτους, γιατί μόνο έτσι μπορεί η διεθνής κοινότητα να παραμείνει ειρηνική και όχι ο καθένας με διάφορα προσχήματα να μπορεί να μπαίνει και να κάνει βόλτες σε ξένες χώρες. Γυρίζω λίγο πίσω τώρα. Κυρία Μαβραγάνη, συγγνώμη, μια διακοπή σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κούρκουλας. Για να κατανοούμε αυτό το οποίο συμβαίνει, ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να βάζουμε στην άκρη, είναι η φύση του καθεστώτος. Η μύχια φύση του καθεστώτος. Η φύση του καθεστώτος παίρνει αυτές τις αποφάσεις, γεννάει αυτές τις αποφάσεις, είναι η πηγή του πολέμου. Συνεπώς, αυτό το οποίο θα δούμε στη συνέχεια είναι κλιμάκωση, κατά τη γνώμη μου, της έντασης, γιατί η καρδιά του καθεστώτος έχει ανάγκη αυτή την κλιμάκωση. Μας κάνετε την πάσα να ξαναγυρίσουμε λίγο στον κύριο Φενέκο και να σας ρωτήσω το εξής, και αν μπορούμε να δούμε και το σχετικό χάρτη. Ακούσαμε τον κύριο Στόλτεμπεργκ χθες, κύριε Φενέκο, να μιλάει για χειρότερες μέρες. Ακούσαμε το ίδιο και από τον κύριο Πούτιν, ο οποίος είχε συνομιλήσει με τον. Από τον κύριο Μακρόν, ο οποίος είχε συνομιλήσει με τον κύριο Πούτιν. Θα ήθελα να μας πείτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή του πολέμου και πώς βλέπετε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα. Καταρχάς, ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχει παίξει πολύ άσχημο ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση. Σας θυμίζω ότι οι δηλώσεις του, οι αρχικές, κλιμάκωναν πάρα πολύ. Σήμερα γυρνάει και λέει πάλι πράγματα που δεν έχει και την έγκριση των χωρών για να τα λέει. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στον κύριο Στόλτεμπεργκ. Σημασία έχει ότι βρισκόμαστε σε ένα κορυφαίο επιχειρησιακό επίπεδο. Το μόνο στην ουσία που έχει μείνει αυτή τη στιγμή αλόβητο, που δεν έχει καταληφθεί, είναι το Κίεβο. Όλες οι άλλες πόλεις, λίγο ή πολύ, τις επόμενες μέρες θα καταρρεύσουν. Και βέβαια, έρχομαι στη διεύρυνση των σκοπών που έχει βάλει ο Πούτιν. Ενώ ξεκίνησε με περιορισμένους σκοπούς και επιχειρησιακούς και πολιτικούς, σήμερα. Ξεκίνησε, λέτε, με περιορισμένους, κύριε Φενέκο, έτσι ήταν το αρχικό του σχέδιο. Στην αρχή αυτά που έλεγε και ο τρόπος που αναπτύχθηκαν οι δυνάμεις, έλεγε ότι θα καταλάβει μόνο τον Ντομπάσκο, ότι θα επέμβει εκεί μόνο, και ήταν η αυτονόμηση του Ντομπάσκο. Στην αρχή έλεγε ότι δεν θα μπει καθόλου. Στην αρχή έλεγε ότι δεν θα μπει καθόλου. Και λιδωρούσε τη CIA, η οποία είχε ανακαλύψει όλα τα σχέδιά του και τα είχε δημοσιεύσει. Και έλεγε ότι αυτά είναι μαύρη προπαγάνδα της Δύσης. Η κυρία Ζαχάροβα μας έκανε πλάκα ότι θα πάει διακοπές. Αυτά που γίνανε πριν από μια εβδομάδα. Βέβαια. Ναι, κύριε Φενέκο, παρακαλώ. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή έχει διευρύνει τόσο πολύ τους πολιτικούς σκοπούς που χρειάζεται για να τους υποστηρίξει ένταση των επιχειρήσεων. Γιατί ζητάει συνθηκολόγηση. Ο δε Ζελένσκι είναι τελείως απογοητευμένος. Αφαίνεται από τη ρητορική του, έστασε σε σημείο να επιτεθεί εναντίον του ΝΑΤΟ. Δεν έχει άλλη ελπίδα. Και επιτρέψτε μου τώρα. Γιατί δεν έκλεισαν τον εναέριο χώρο, είναι το τελευταίο του μήνυμα χθες το βράδυ. Βεβαίως. Και δεν μπορούν να το κλείσουν τον εναέριο χώρο. Αν γινόταν χώρο, αυτό, κύριε Φενέκο, τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε εμπλοκές όλων των όσων θα συμμετείχαν στο κλείσιμο του εναέριου χώρου, αερομαχίες, και ενδεχομένως και θα κλιμακωνόταν η σύγκρουση και με τον δυτικό κόσμο. Όλο το δυτικό κόσμο. Και τώρα εσείς τι βλέπετε στη φάση που είμαστε? Στη φάση που είμαστε, εγώ η μόνη ελπίδα που δίνω, και έρχομαι στην ιστορική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία είναι σημαντικότατη απόφαση. Είναι για πρώτη φορά που η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τέτοια συντριπτική πλειοψηφία αποφασίζει τόσο αποφασιστικά μέτρα. Έχει κάνει και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Έχει κάνει και το 82 και το 80. Θα μπορούσαμε λοιπόν, ο Ζελένσκι μόνος του δεν μπορεί να διαπραγματίσει την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν η Δύση αυτή τη στιγμή να έρθει με ένα ειρηνευτικό σχέδιο, πατώντας πάνω στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν δεν υπάρξει μια πρωτοβουλία από τη Δύση για να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία άμεσα, ο Ζελένσκι θα υποχρεωθεί σε μια συνθηκολόγηση και τίποτα περισσότερο. Κύριε Κούρκουλα, θέλω και τη δική σας άποψη, διότι άκουγα χθες τον κύριο Πούτιν να λέει: οι στόχοι της επιχείρησής μου στην Ουκρανία παραμένουν αποστρατικοποίηση, ουδέτερο καθεστώς και αποναζιστικοποίηση. Άρα είναι αμετακίνητος, αυτά που αρχικώς έλεγε πριν εισβάλλει, τότε που έλεγε ότι δεν θα το πράξει. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Μακρόν είπε ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Εσείς τι βλέπετε, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα, το θεωρώ γκροτέσκο, γελίο. Ένα καθεστώς το οποίο είναι εντελώς ανελεύθερο, να μιλάει για αποναζιστικοποίηση και μάλιστα της Γερμανίας. Γιατί ο κύριος Πούτιν βγήκε κάποια στιγμή και είπε ότι χρειάζεται να αποναζιστικοποιήσει της Γερμανίας, της πιο δημοκρατικής χώρας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να δει προσχήματα. Τη μία του φταίει η επέκταση του ΝΑΤΟ, την άλλη του φταίει η καταπίεση των ρωσοφώνων. Λιδωρεί την Δύση όταν του προσπαθεί να τον αποτρέψει, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του. Τα σχέδια του Πούτιν έχουν σχεδιαστεί εδώ και χρόνια. Γι' αυτό και η Ρωσία αποχώρησε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στο οποίο είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, διότι ετοιμαζόταν να κάνει αυτά τα εγκλήματα πολέμου που κάνει σήμερα. Άρα νομίζω ότι η Δύση σωστά δεν εμπλέκεται σε πολεμικές επιχειρήσεις, διότι αυτό θα ήταν ανεύθυνο, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να αφήσει τον οποιοδήποτε δικτάτορα να κάνει βόλτες σε ξένες χώρες, να αιματοκυλεί την Ευρώπη. Και βλέπω ότι η Δύση έχει αποφασίσει ότι είναι έτοιμη να υποστεί και θυσίες, μεγάλες θυσίες, διότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα για όλους μας, αλλά η ελευθερία για μας είναι πάνω απ' όλα, νομίζω. Βλέπετε επέκταση και έξω από την Ουκρανία, κύριε Κούρκουλα. Προχθές είδαμε τον κύριο Λουκασένκο να λένε ότι πιθανώς πρόδωσε ένα σχέδιο περιεπίθεσης στη Μολδαβία. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, γιατί μια επέκταση θα έχει ακόμα πιο καταστροφικές συνέπειες, αλλά ήδη αυτό που γίνεται στην Ουκρανία πρόκειται για τεράστια, και ακόμη είμαστε στην αρχή. Όταν μιλάμε για 6-7 εκατομμύρια πρόσφυγες, κύριε Μαβραγάνη, όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες που μας θυμίζουν τις σκοτεινότερες εποχές της χιτλερικής εποχής, να βλέπουμε παιδιά και γυναίκες, ας πούμε, να τρέχουν στους δρόμους μέσα στο κρύο και να μην μπορούν να προστατευτούν. Αυτά είναι αποτελέσματα της απόφασης του Προέδρου Πούτιν να επιτεθεί σε μια ανεξάρτητη χώρα. Ό,τι πρόβλημα είχε και ό,τι κακό μπορούσε να έχει κάνει η Δύση, θα μπορούσε και θα έπρεπε να λυθεί με άλλο τρόπο. Κύριε Κουσούλη, και να ετοιμάσουμε και το βίντεο με τον Σωτήρη το Δανέζη, να πούμε ότι η αποστολή των Ελλήνων και δημοσιογράφων και κατοίκων από τη Μαριούπολη, ο διάβλος που άνοιξε ο ανθρωπιστικός, ευτυχώς έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πέρασαν χθες το βράδυ τα σύνορα στη Μολδαβία και κατευθύνονται προς την Ελλάδα, και θα προσπαθήσουμε να έχουμε στη συνέχεια στη σύνδεσή μας και το Σωτήρη το Δανέζη. Θα δούμε όμως στη συνέχεια ένα απόσπασμα από τη διαδρομή αυτή και τα όσα βίωσαν, κάποια από τα όσα βίωσαν στον δρόμο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο θα μας κοστίσει, πόσο θα κοστίσει την Ελλάδα αυτός ο πόλεμος, σε όλα τα επίπεδα. Κυρία Μαβραγάνη, οπωσδήποτε για την Ελλάδα είναι μια διαταραχή. Μια μεγάλη διαταραχή, αφού είναι μεγάλη διαταραχή για τον κόσμο, παρασύρει και την πατρίδα μας. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, ορθά πήρε την απόφαση να στηρίξει και ανθρωπιστικά και με αμυντικό υλικό τη δοκιμαζόμενη Ουκρανία. Αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουμε εμείς και να σταθούμε με εγρήγορση είναι ότι έχουμε δίπλα μας μια χώρα η οποία κλιμακώνει την απειλή, και θα πρέπει οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός, στο βαθμό που το μπορεί, γιατί εκτιμώ, επιτρέψτε μου την απεσιόδοξη διατύπωση και πρόβλεψη, ότι δεν το μπορεί, δεν το αντέχει, να συνειδητοποιήσει τις συνθήκες πόσο συγκλονιστικά αλλάζουν και ότι δεν μπορεί ένας τρόπος ζωής, ο οποίος δεν έχει την υλική βάση να συντηρείται, να συνεχίζεται με τον τρόπο αυτό της φαντασίας. Οφείλουμε δηλαδή να ανασυντάξουμε συγκλονιστικά τη χώρα μας, ώστε να μπορεί να αντέξει σε πιθανές μελλοντικές δοκιμασίες. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε μία σκέψη, κυρία Μαβραγάνη, σε αυτά που λέγατε προηγουμένως. Κατά τη δική μου γνώμη, η Ουκρανία δεν πρόκειται να είναι ο τελικός ορίζοντας της δράσης του κυρίου Πούτιν. Δεν μπορεί ένα καθεστώς να σταθεί, εξάλλου έχει σωστά ελέγχθη, προγραμματιστεί από καιρό η δράση του, να σταθεί σε ένα μικρό ορίζοντα, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι ότι αντιλαμβάνεται την κίνησή του και τη σύνδεσή του με το χρόνο ο κύριος Πούτιν. Είναι πράξεις που συνδέονται με τη φαντασία, αλλά έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους. Αυτά νομίζω θα έπρεπε να μας θυμίσουν τη Σικελική Εκστρατεία. Την ξέρετε, κυρία Μαβραγάνη, τη Σικελική Εκστρατεία. Οι παντοδύναμοι, λοιπόν Αθηναίοι, με πρόσχημα να προστατεύσουν τους Αιγεσταίους, οι οποίοι εδέχονται επίθεση από τους Σιρακούσιους και τους Λεοντίνους, ζήτησαν βοήθεια από την Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν πράγματι, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, πήρε μια καταστροφική απόφαση. Έκανε μια οργανωμένη και πάρα πολύ καλά υποστηριζόμενη εκστρατεία στην Νότια Σικελία. Γνωρίζουμε την καθολική καταστροφή. Το αποτέλεσμα ήταν συντριπτική. Πέθαναν στα λατομεία και μόνο ελάχιστοι γύρισαν και μετέφεραν τη δραματική είδηση στην Αθήνα. Δίκιο, ξέρετε, υπάρχουν παραλληλίες στην ιστορία, τα γεγονότα δεν ταυτίζονται, αλλά υπάρχουν παραλληλίες που διδάσκουν. Έτσι όπως το λέτε. Κύριε Κουσούλη, κύριε Κούρκουλα, κύριε Φενέκο, ο πόλεμος είναι άνθρωποι. Άνθρωποι που αποφασίζουν να τον κάνουν, άνθρωποι που τον υφίστανται, άνθρωποι που χάνονται και άνθρωποι που δέχονται και το μετά. Όλο αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, πώς θα μας βρει η επόμενη μέρα. Κύριε Φενέκο, πόλεμος, κυρία Μαβραγάνη, ναι, πάντα είναι πόλεμος εναντίον των ανθρώπων. Έτσι ακριβώς. Δεν νοείται διαφορετικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ αυτόν τον παραλογισμό, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια. Κύριε Φενέκο, βλέπετε ότι έχει μακροημέρευση όλη αυτή η φρίκη. Επιχειρησιακά νομίζω οι περισσότεροι στόχοι σύντομα θα επιτευχθούν. Η πολιτική διαπραγμάτευση θα κρατήσει λίγο παραπάνω. Εξαρτάται από το αν θα παρέμβει η διεθνής κοινότητα με ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης ή όχι. Αν παρέμβει η διεθνής κοινότητα, τότε ελπίζω ότι θα υπάρξει ένας βαθμός μείωσης των επιχειρησιακών δράσεων. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω δύο παρατηρήσεις. Τη μία που τη θεωρώ χρήσιμη είναι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης, του Ποινικού Δικαστηρίου, να στείλει παρατηρητές για να ελέγξει τα εγκλήματα πολέμου, που το θεωρώ πολύ σημαντικό για την αποτροπή τέτοιων εγκλημάτων, για την καταγραφή τους, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μετά τη λήξη των επιχειρήσεων κάποιοι θα κάτσουν στα δικαστήρια. Και το δεύτερο θα ήθελα να πω για την αποστολή του πολεμικού υλικού που στείλαμε. Πολλοί αντιδρούσαν και λέει δεν έπρεπε να το στείλουμε. Όμως κατά παράδοξο τρόπο οι περισσότεροι που αντιδρούσαν και λένε ότι δεν πρέπει να το στείλουμε είναι αυτοί που θέλανε να πολεμήσουν μέχρι τελευταία ρανίδος οι Ουκρανοί. Και η ερώτησή μου είναι πώς θα πολεμούσαν αν δεν είχαν πολεμικό υλικό. Η μόνη μου αιτίαση όμως είναι η εξής, ότι θα έπρεπε η όλη συζήτηση να γίνει μέσα από μια έγκριση από το Κοινοβούλιο. Διότι σύμφωνα με το θεσμικό τρόπο ανάπτυξης δυνάμεων στο εξωτερικό, αυτά πρέπει να περνάνε από το Κοινοβούλιο. Και τα μέσα που στέλνουμε έξω, από παλιά ήταν η θέση μου ότι πρέπει να γίνεται μέσα από μια συζήτηση κοινοβουλευτική για να υπάρχει η νομιμοποίηση. Μια ευρεία συνένεση, λέτε. Γιατί ακούσαμε στη συνέντευξη προχθές τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αποφασίζει ο ίδιος και το ΚΙΣΕΑ και ότι είχε εκλεγεί γι' αυτό το σκοπό. Όταν ρωτήθηκε και σχετικά με το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, είπε ότι δεν αποφασίζει και ότι όσες φορές έχει συμμετάσχει ο ίδιος σε κάτι τέτοιο, έχει δει ότι ουσιαστικά δεν έχει κάποιο νόημα, να το πω έτσι απλά. Κατά την άποψή μου, δεν είναι δικαιολογία η αποδυνάμωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Αντιθέτως, πρέπει να την ενισχύουμε και όχι να την αποδυναμώνουμε. Ναι, εγώ συμφωνώ, ότι ήταν πολύ σωστή η απόφαση να στείλουμε και πολεμικό υλικό στην Ουκρανία και για λόγους, αν θέλετε, ηθικής τάξης. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον Ουκρανικό λαό να πολεμήσει, να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της χώρας του και εμείς να στέλνουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά κυρίως, ειδικά εμείς οι Έλληνες, επειδή αντιμετωπίζουμε ή αισθανόμαστε ότι αντιμετωπίζουμε μια απειλή από έναν μεγάλο γείτονα, δεν έπρεπε να έχουμε καν δεύτερη σκέψη. Διότι αν αύριο βρεθούμε εμείς στη θέση της Ουκρανίας, γιατί θα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα θεωρώ ότι ήταν εντελώς λάθος η απόφαση ορισμένων κομμάτων να μην υποστηρίξουν την αποστολή στρατιωτικού υλικού. Βλέπω ότι ακόμα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν φωνές που διαφωνούν με αυτή τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ αυτονόητο, ειδικά για μας, διότι αυτό που γίνεται σήμερα για μας σημαίνει ότι τα περιθώρια για τυχοδιεκτικές πράξεις των γειτόνων μας περιορίζονται. Διότι εάν η αντίδραση είναι όπως είναι μέχρι τώρα, ομόφωνη από τη Δύση, αυτό αποθαρρύνει και άλλους δικτάτορες να πάρουν παρόμοια μέτρα. Θα μπορούσε όμως ίσως κάποιος να εξηγήσει περισσότερο τι σημαίνει μια τέτοια επιλογή και από εκεί και μετά ίσως να μπορούσε και κάποιος να ακούσει πόσο καλύτερα ή περισσότερο θα μπορούσε να διαπραγματευτεί μια τέτοια επιλογή. Πρέπει να την κάνει. Δεν κάνεις παζάρι. Αυτά είναι θέματα αρχών. Δεν κάνεις παζάρι. Μου επιτρέπετε, αυτά τα επιχειρήματα που διατύπωσε ο κύριος Φενέκος και που είναι εξωτερικά ορθά, πράγματι πρέπει να στηρίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι πέραν συζήτησης αυτό. Αλλά και η κυβέρνηση, μια εκδοχή και έκφραση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας είναι. και την ευθύνη της πολιτικής διεύθυνσης της χώρας στο σύστημα μέσα στο οποίο πολιτικό-δημοκρατικό σύστημα ζούμε, την έχει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση. Είναι σαφές. Μια δεύτερη παρατήρηση. Βεβαίως. Αυτού του είδους οι αποφάσεις, που είναι πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις, καταλαβαίνω ότι μπορεί να γίνουν αντικείμενο κριτικής, αλλά δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να αποφανθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε εάν είναι ορθές ή λανθασμένες. Ο χρόνος θα απαντήσει σε αυτό. Τα γεγονότα θα δώσουν τις απαντήσεις. Σε απόσταση που δηλαδή, έχουμε έτσι τη δυνατότητα να δούμε. Μόνο με το χρόνο θα έχουμε απαντήσεις ως προς αυτό. Εάν δεν λαμβάναμε υπόψη μας το χρόνο που είναι το κεντρικό στρατηγικό στοιχείο. Ξέρετε, κυρία Μαβραγάνη, επειδή σας ακούω πάρα πολλές φορές και στις οθόνες διαφόρους συναδέλφους να συζητάνε περί στρατηγικής, η στρατηγική έχει δύο δεδομένα. Είναι η παρατήρηση πρώτα, δηλαδή η επίγνωση των συνθήκων, και το δεύτερο είναι η υπομονή, δηλαδή η ανάγνωση του χρόνου, η αντίληψη της μεγάλης διάρκειας. Για να δεις πώς θα εξελιχθεί, σωστό. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Συνεπώς, η αξία μιας στρατηγικής απόφασης δοκιμάζεται στο μακρύ χρόνο. Πάμε στην κυρία Αλεξάνδρα Σεϊτάν. Είναι στο δρόμο προς την ελευθερία, μιας και αυτή τη στιγμή στην πατρίδα της, στην Ουκρανία, δεν μπορεί να το έχει αυτό. Κυρία Σεϊτάν, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της σύνδεσης, επιμένουμε. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Σεϊτάν, καθοδόν έχει πέσει η γραμμή. Θα την ξαναβρούμε, θα κάνουμε τη σύνδεση. Θα μας πει και σε ποιο σημείο είναι και μέσω ποιας οδού θα επιχειρήσουν να φύγουν από τη χώρα, διότι η πίεση πια είναι αρκετά μεγάλη και καταλαβαίνουμε ότι και για τους κατοίκους αυτούς διάλεξαν πάντων να μείνουν. Κύριε Μαβραγάνη, μπορώ να πω κάτι που νομίζω ότι σχετίζεται με τα προηγούμενα, ναι, όσον αφορά την αποστολή όπλων, διότι άκουσα και διάφορους αναλυτές να λένε γιατί μόνο 15 χώρες από τις 30 του ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, ή 12 από τις 27 στείλαν όπλα, γιατί και εμείς δεν περιοριστήκαμε στο να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια μόνο. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γράψει η γραμμή στον προϋπολογισμό της, τον οποίο διαχειρίζεται η Κομισιόν, η οποία χρηματοδοτεί την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Όχι μόνο κράτη-μέλη, αλλά η Ευρώπη, ένα ευρωπαϊκό όργανο για πρώτη φορά προβαίνει σε αυτή την κίνηση. Έχουμε την κυρία Σεϊτάν. Θα επιστρέψουμε για να μπορέσουμε να την ακούσουμε. Η σοφία του κόσμου είναι αυτή, κύριε Κουρκουλά. Πράγματι. Κάτι λέγατε, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, γιατί σας διακόψαμε. Ναι, όχι. Έλεγα απλώς ότι είναι σαφές πλέον ότι όλη αυτή η επιχείρηση ήταν προσεδιασμένη εδώ και πολύ καιρό. Και εγώ δεν πιστεύω, έχω παρακολουθήσει τις σχέσεις της Δύσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία πολλά χρόνια και ομολογώ ότι πράγματι υπήρχαν περιπτώσεις όπου από αλαζονία η Δύση δεν συμπεριφέρθηκε στη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας με τον πρέποντα τρόπο. Αυτό όμως που δεν είναι λόγο δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το φοβερό έγκλημα το οποίο ξεκίνησε σήμερα ο Πούτιν και το οποίο δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Να σας ρωτήσω κάτι. Και με αυτό να κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε. Επειδή αυτά που λέτε νομίζω ότι είναι απολύτως αντιληπτά και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι συνέβησαν όλα αυτά από τη Δύση. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πόλεμο σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, πώς θα τελειώσει, τι θα αφήσει πίσω του. Η επόμενη μέρα της Ρωσίας στον κόσμο, ποια θα είναι, πώς τη βλέπετε? Δυστυχώς πιστεύω ότι ο ρωσικός λαός θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα για αυτά που γίνονται. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και ακριβώς δεν είναι δημοκρατική χώρα. Δεν υπάρχουν οι δομές οι οποίες θα μπορούσαν γρήγορα να αλλάξουν την ηγεσία, διότι και οι δημοκρατικές χώρες έχουν κάνει εγκλήματα στις διεθνείς σκηνή, αλλά υπάρχει ο εσωτερικός τρόπος, αν θέλετε, ανανέωσης της ηγεσίας. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη του Πρόεδρου Πούτιν, δεν ξέρω αν νομίζω κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα, ας πούμε, το αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης. Φοβάμαι όμως ότι πρώτα απ' όλα τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχει πάρει ολόκληρη η Δύση είναι εξαιρετικά αυστηρά και θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στο βιωτικό επίπεδο του ρωσικού λαού, για τον οποίο όλοι τρέφουμε φιλικά αισθήματα, αλλά αυτό δεν μας οδηγεί στο να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Και δεν μπορούμε να βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι τον επιτιθέμενο και τον αμυνόμενο. Οι Ουκρανοί αμήνονται για την πατρίδα τους. Και νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες που έχουμε αναγκαστεί πολλές φορές να το κάνουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε πολύ καλά και θαυμάζουμε τον ηρωισμό τους, τον οποίον ίσως δεν είχαν υπολογίσει οι Ρώσοι. Και επίσης, δύο αδελφοί λαοί, όπως είναι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, με αυτό που γίνεται τώρα απομακρύνονται ακόμα περισσότερο. Το οποίο σημαίνει ότι αύριο η συμβίωσή τους θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Άρα νομίζω ότι για το ρωσικό λαό είναι πολύ μαύρη ημέρα. Κύριε Φενέκο, ευχαριστώ. Μπορώ να σας κάνω μια παρατήρηση. Παρακαλώ να την κάνω. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η νομιμοποίηση των δράσεων του δυτικού κόσμου και η απονομιμοποίηση των δράσεων της Ρωσίας. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αφορά την επόμενη μέρα. Αν δείτε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφενός μεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις της Δύσης έναντι της Ουκρανίας και της Ρωσίας που προέρχονται από τις συμφωνίες του παρελθόντος. Αφετέρου όμως δηλώνει ξεκάθαρα ότι η ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτη και δηλώνει απερίφραστα ότι ό,τι και να προκύψει στο μέλλον δεν θα αναγνωριστούν αυτοί οι προσπάθειες αυτονόμησης, δηλαδή καθιστά παράνομη την οποιαδήποτε προσάρτηση ή αυτονόμηση τμήματος της Ουκρανίας. Αδιέξοδο βλέπω και εμφυλιακές καταστάσεις. Θα μου αφήσετε να ολοκληρώσω λίγο. Βεβαίως, παρακαλώ. Νόμιζα ότι ολοκληρώσατε. Ναι, συνεπώς η μία που τη θεωρώ είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι η νομιμοποίηση των πράσινων της Δύσης αφορά ακριβώς και τα μέτρα και τα αντίμετρα, διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στις χώρες για τα μέτρα που εφαρμόζουν, διότι υπάρχουν ρήτρες μεταξύ εταιριών κλπ. Και χρειαζόταν η νομιμοποίηση. Και το τρίτο, ότι η νομιμοποίηση και της αποστολής των όπλων είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι μια θέση που την έχω εκφράσει από πριν, διότι η ανάπτυξη δυνάμεων στο εξωτερικό ή ασδήποτε μορφής πρέπει να περνάει από το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Φενέκο, κύριε Κουσούλη και εσάς, κύριε Κουρκουλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.